Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον αποκλεισμό των βοοτροφών από τα κριτήρια μοριοδότησης του υπέρμετρου 6-1 νέων αγροτών. Για το θέμα μιλά στη τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Καβάλας Νίκος Δημόπουλος. Ναι, όλο το προηγούμενο διάστημα και ιδιαίτερα πριν το Πάσχα των Καθολικών είχαμε μια αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά, έτσι πάντα μιλάμε, στην τιμή των αμνοερυφείων, αρκετά σημαντική. Αν φανταστείτε ότι πέρσι πουλάγαμε 2 με 2,20 ζώων βάρος αμνοερύφια, φέτος είχαμε μια αύξηση της τάξης των 60 λεπτών έως και 1,10. Mm-hmm. Έτσι. Ανάλογα την περίοδο, προς το τέλος ήταν ακόμα ψηλότερα δηλαδή οι τιμές. Από εκεί και πέρα οι τιμές είναι σε σχετικά καλά επίπεδα, πάντα σε σχέση με πέρσι, και έχουν μια ανωδική τάση, διότι έχουν μείνει λίγα σχετικά ζώα, δηλαδή έχουν μείνει κυρίως από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, διότι εκεί πέρα ο χειμώνας έρχεται λίγο αργότερα, οι κτηνοτρόφοι ξεκινούν λίγο αργότερα το άρμεγμα, άρα δίνουν και λίγο αργότερα τα μικρά τους. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα με την αύξηση των ζωοτροφών και υπάρχει μέχρι σήμερα, που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η αύξηση των ζωοτροφών, που είναι το 60% περίπου του κόστους παραγωγής του κτηνοτρόφου, φέρνει στην ουσία πρόβλημα στο ότι η άνοδος αυτή δεν πηγαίνει στην τσέπη του, στην τιμή του προϊόντος, και γίνεται μία ή άλλη σε σχέση με την αύξηση της ζωοτροφής. Γι' αυτό και είδατε ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι πουλήσαν από πιο νωρίς τα μικρά, και επειδή υπάρχει μια σχετικά καλή τιμή στο γάλα φέτος, στο εργοπρόβιο, για να μπορέσουν να τα πάρουν οι παχυντές, να τα παχύνουν με δικές τους ζωοτροφές, διότι ο κτηνοτρόφος δεν έχει δυνατότητα να τα διατηρήσει. Ναι, σε σχέση με πέρσι είμαστε μια πολύ καλύτερη χρονιά, σε σχέση όμως με την πώληση των προϊόντων, έτσι με την τιμή, γιατί σας ξαναλέω ότι δεν βλέπουμε μόνο εμείς πόσο πουλάμε, πρέπει να βλέπουμε και πόσο μας στοιχίζει. Δηλαδή πέρσι, παράδειγμα, το καλαμπόκι είχε 18 λεπτά και φέτος έχει αυτή τη στιγμή 25. Η σόγια είχε περίπου 40 λεπτά και φέτος έχει φτάσει 55 λεπτά. Ναι. Άρα αν τα βάλετε κάτω μπορεί να είστε το ίδιο και... Το ίδιο μπορεί να είμαστε και χειρότερα. Το θέμα όμως ότι υπάρχει μια καλή διάθεση στον κόσμο όταν βλέπει τη τιμή του προϊόντος να ανεβαίνει, άσχετα τελικά πολλές φορές τη μπαίνει στην τσέπη του, τη μένει στην τσέπη του. Λες ότι υπάρχει μια προοπτική, η τιμή είναι σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό που κάνω έχει μια αξία. Δεν ξεφτιλίζεται εντελώς δηλαδή η τιμή του όπως πέρσι και φτάσαμε στο σημείο να πουλάνε 1,70 ζώων βάρος αμνοερύφια στη Θάσο.